Καλημέρα. Αυτή η εικόνα είναι το αποτέλεσμα ενός οικονομικού πλαισίου το οποίο βασίζεται στην εξόρυξη. Εξόρυξη φυσικών πόρων, μεταποίηση, δημιουργία προϊόντος, μεταφορά του προϊόντος ενδεχομένως από την άλλη άκρη της γης, κατανάλωση και απόβλητα. Αν κάποιοι από εσάς έχετε αναρωτηθεί τι θα αφήσουμε στις επόμενες γενιές, τότε σίγουρα θα αφήσουμε τόνους, βουνά από πλαστικά απόβλητα. Στις μέρες μας, κάθε χρόνο αφήνουμε 8 εκατομμύρια τόνους πλαστικό μόνο στους ωκεανούς. Και ο λόγος που αφήνουμε αυτά τα απόβλητα είναι ότι το πλαστικό είναι αποτέλεσμα αυτού εδώ του μικρού δεσμού, αλλά πολύ ισχυρού, μεταξύ άνθρακα και χλωρίου. Είναι ένας δεσμός που δεν υπάρχει στη φύση. Δημιουργήθηκε από τον άνθρωπο περίπου 100 χρόνια πριν και έφερε πραγματικά επανάσταση στις ανέσεις που βιώνουμε σήμερα και απολαμβάνουμε. Ο μοναδικός δεσμός που μπορεί να διασπαστεί στη φύση είναι ο δεσμός μεταξύ άνθρακα και υδρογόνου. Ο γνωστός κύκλος του άνθρακα που μαθαίναμε στο δημοτικό, αλλά ενδεχομένως να τον ξεχνάμε όσο συνεχίζουμε τις πορείες μας στη ζωή, στην ουσία αποτελείται από υδατάνθρακες, στους οποίους συνθέτουν τα φυτά μέσα από την φωτοσύνθεση και όπου εμείς μέσα στα κύτταρά μας μετατρέπουμε σε κινητική ενέργεια. Αυτή την κινητική ενέργεια χρησιμοποιούν οι μύες μας για να μπορέσουν να δημιουργήσουν την κίνηση, αλλά και να αντλήσουν από την καρδιά αίμα και να το στείλουν σε όλα τα ζωτικά όργανα του οργανισμού μας. Στην ουσία, ό,τι δεν χρησιμοποιούμε ως ενέργεια, το εναποθέτουμε πάλι πίσω στην ατμόσφαιρα ή στη γη. Αυτός ο κύκλος του άνθρακα έτρεχε με εξαιρετική ισορροπία μέχρι πριν από περίπου 2-3 αιώνες, την αυγή της βιομηχανικής εποχής. Έκτοτε, έχουμε αντλήσει τεράστιες ποσότητες άνθρακα από τη γη και τις έχουμε εκλείσει στην ατμόσφαιρα. Από το 2000 έχουμε παράξει περίπου 100 δισεκατομμύρια τόνους διοξιδίου του άνθρακα, τον οποίο έχουμε αφήσει στην ατμόσφαιρα, και σύμφωνα με αυτό το σενάριο, μέχρι το 2050 η θερμοκρασία του πλανήτη θα έχει αυξηθεί περίπου 2 με 4 βαθμούς Κελσίου. Αυτό είναι ένα εφιαλτικό σενάριο για την ανθρωπότητα, γιατί ήδη από σήμερα απειλούνται ολόκληρες χώρες και πολιτισμοί να βουλιάξουν κάτω από τη θάλασσα. Στην ουσία, αυτό που έγινε με τη βιομηχανική επανάσταση είναι ότι αφαιρέσαμε τα ορυκτά καύσιμα, τους υδρογονάνθρακες, τα πήγαμε στην ατμόσφαιρα, αλλά μειώσαμε και την ικανότητα της γης να τραβά άνθρακα από την ατμόσφαιρα, γιατί αποψηλώσαμε πάρα πολλά δάση και φτωχοποιήσαμε πάρα πολλά εδάφη με τη σύγχρονη βιομηχανική γεωργία. Ένα άλλο επακόλουθο αυτής της ανισορροπίας που δημιουργήσαμε στον κύκλο του άνθρακα είναι το γεγονός ότι εναποθέσαμε πάρα πολύ άνθρακα μέσα στα ίδια μας τα σώματα, υπό τη μορφή παραπανήσιων θερμίδων ως αποτέλεσμα του σύγχρονου βιομηχανοποιημένου τρόπου διατροφής. Αυτό το οικονομικό πλαίσιο, στο οποίο η δική μας γενιά, η προηγούμενη και μερικές ακόμα πιο πίσω, βασίζεται σε τρεις παραδοχές, οι οποίες όμως έχουν δημιουργήσει και τρεις πάρα πολύ σημαντικές ψευδαισθήσεις. Η πρώτη ψευδαίσθηση είναι ότι η ανθρώπινη δραστηριότητα είναι αποκομμένη από τις επιπτώσεις της και ότι το δικαίωμά μας στη χρήση των φυσικών πόρων της γης είναι αποκομμένο από την υποχρέωσή μας να τους αναγεννούμε και να τους ανανεώνουμε και στην ουσία να τους προστατεύουμε. Η δεύτερη ψευδαίσθηση είναι ότι ο πλούτος που δημιουργείται στην αγορά είναι αποκομμένος από τις διαδικασίες της φύσης και από την ανθρώπινη εργασία. Οποιαδήποτε απώλεια χαρακτηρίζεται εξωτερικότητα, τα externalities, και δεν εισέρχεται μέσα στην παραγωγική εξίσωση. Η τρίτη και μεγαλύτερη ψευδαίσθηση είναι ότι εμείς οι άνθρωποι είμαστε αποκομμένοι από τη φύση. Είμαστε εμείς και ο κόσμος, όπως μαθαίναμε στο δημοτικό. Είμαστε εμείς και το περιβάλλον. Μία πολύ abstract οντότητα, την οποία ξέρουμε όλοι ότι πρέπει να προσπαθήσουμε, αλλά εν τέλει όταν ζοριστούμε μπορούμε και να μολύνουμε. Και εν πάση περιπτώσει θα είναι κάποια μη κερδοσκοπική οργάνωση ή ακτιβιστική οργάνωση, η οποία θα κάνει προστασία του περιβάλλοντος για εμάς. Αυτό ακριβώς το πλαίσιο καλείται η δική μας γενιά να αλλάξει σήμερα, χθες. Δηλαδή, να επαναφέρουμε την ισορροπία στο φυσικό κύκλο του άνθρακα, αφαιρώντας τις έξτρα θερμίδες από τον οργανισμό μας, μέσα από βιώσιμους τρόπους διατροφής, αλλά και τον έξτρα άνθρακα από το περιβάλλον, από την ατμόσφαιρα, μέσα από τη βιώσιμη γεωργία και τις βιώσιμες χρήσεις γης. Η στροφή σε ένα πιο βιώσιμο διατροφικό σύστημα είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί όλοι εμείς καθημερινά με τις επιλογές μας μπορούμε να έχουμε ένα αντίκτυπο στις χρήσεις γης.
Φανταστείτε ότι σήμερα τα 3 τέταρτα της διατροφής μας αποτελείται από 12 είδη φυτών και 5 είδη ζώων. Αυτή η απώλεια της βιοποικιλότητας στη διατροφή μας έχει οδηγήσει σε απώλεια της στη βιοποικιλότητα της γεωργίας μας. Και αυτό με τη σειρά του έχει επιπτώσεις στην ικανότητα των εδαφών να απορροφούν άνθρακα από την ατμόσφαιρα και άρα να μας βοηθήσει να πραγματώσουμε την πρόκληση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε σήμερα. Το έδαφος απορροφά 10 φορές περισσότερο άνθρακα από την ατμόσφαιρα από ό,τι τα δάση. Και για να σας δώσω λίγο να το καταλάβετε, φανταστείτε αυτό εδώ το αμφιθέατρο, όπου ξαφνικά επικρατούσε μια τοξική ατμόσφαιρα. Εγώ σήμερα θα καθόμουν μπροστά σε αδιανά καθίσματα και αυτή εδώ η ομιλία δεν θα είχε κανένα απολύτως νόημα. Θα παρήγαγα ιδέες, θα τις επεξεργαζόμουν και θα τις έδινα σε ένα αδιανό χώρο. Και αυτές οι ιδέες θα ήταν και αυτές ένα απόβλητο. Κάπως έτσι λειτουργεί και το έδαφος. Όταν δεν το βλέπουμε ως ένα ζωντανό οικοσύστημα, ως ένα ζωντανό χώρο, αλλά απλώς ως ένα κοντέινερ το οποίο μπορούμε να γεμίσουμε με χημικά, τότε καταστρέφουμε τη ζωή που φιλοξενεί. Και πιστέψτε με, είναι πάρα πολύ μεγάλη. Μέσα σε ένα τετραγωνικό εδάφους υπάρχει 1,5 κιλό ζωντανών οργανισμών, τεράστια βιομάζα. Και είναι αυτοί ακριβώς οι μικροοργανισμοί οι οποίοι μεταβολίζουν όλα τα σάκχαρα από τα φυτά, απορροφώντας τον άνθρακα από την ατμόσφαιρα. Μόνο όταν δούμε το έδαφος ως ένα ζωντανό οικοσύστημα και όχι απλά ως ένα αδρανές υλικό ή ως βρωμιά, τότε μόνο θα καταλάβουμε την αξία του τι σημαίνει να το προστατεύεις, να μην το δηλητηριάζεις, να μην το σκεπάζεις με μπετό. Γι' αυτό φυσικά θα χρειαστεί ένα καινούριο πλαίσιο. Πριν από μερικά χρόνια έκανα την εθνοβοτανική μου έρευνα στα βουνά της Ζισουαμπάνα στην επαρχία Γιουνάν στην Κίνα. Εκεί δουλεύαμε πάνω σε ένα κόνσεπτ που είχε μια αναλυτική προσέγγιση όσον αφορά τις χρήσεις γης, όπου στην ουσία θέλαμε να δημιουργήσουμε συστήματα αγροδασικά που βασίζονται στην πολυκαλλιέργεια. Το αντίθετο από αυτό ήταν οι μόνο καλλιέργειες, οι οποίες είχαν φτωχοποιήσει εδάφη, έχουν πολλές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, έχουν ερημοποιήσει ολόκληρες περιοχές. Αυτό ήταν μια μεγάλη κλίμακα προσπάθεια να αναγεννήσουμε τοπία και φυσικούς χώρους, αλλά για να συμβεί αυτό έπρεπε να εξασφαλίσουμε τη συμμετοχή των τόπιων πληθυσμών. Και πώς το κάνουμε αυτό? Δημιουργώντας αγροτικά συστήματα τα οποία δίναν κίνητρα στους ντόπιους πληθυσμούς να αναγεννήσουν οι ίδιοι τα δικά τους δάση, ούτως ώστε να μπορέσουν να παράξουν μέσα αυτά. Φανταστείτε αυτό το σύστημα ότι είναι ένα αγρόκτημα το οποίο είναι ένα δάσος, στο οποίο καλλιεργούνται μέσα δεκάδες τοπικά είδη φυτών. Αυτό το χειροποίητο δάσος απορροφά άνθρακα, συγκρατά το νερό, βελτιώνει την ποιότητα του εδάφους, παρέχει ενδιέτημα και καταφύγιο για είδη ζώων, φυτών, αλλά παρέχει και μια καλύτερη και πιο αναβαθμισμένη ποιότητα ζωή για τους πληθυσμούς που ζουν μέσα σε αυτό, αναχαιτίζοντας έτσι τις τάσεις και τις ροές προς τα αστικά κέντρα. Το κόνσεπτ αυτό, το αγρονομικό, ονομάστηκε Rainforestation Farming, από τις λέξεις τροπικό δάσος και αναδάσωση. Στην ουσία είναι μία αρχιτεκτονική όπου αρχίζουμε βάζοντας ως πυλώνες στο οικοδόμημα μεγάλα δέντρα, τα οποία υποστηρίζουν το οικοσύστημα, αλλά παρέχουν και πρώτες ύλες. Στο δεύτερο επίπεδο έχουμε μικρότερα δέντρα τα οποία ευδοκιμούν στη σκιά των μεγαλυτέρων και παρέχουν καρπούς, ίνες και άλλες πρώτες ύλες. Και στο τρίτο επίπεδο, στο πάτωμα, έχουμε προϊόντα που έχουν αυξημένη προστιθέμενη αξία, όπως για παράδειγμα μελισσοκομικά προϊόντα, μανιτάρια ή πολύ χρήσιμα επιφυτικά φυτά που έχουν πολύ μεγάλη αξία στις αγορές, όπως για παράδειγμα οι επιφυτικές ορχιδέες. Στην ουσία θέλαμε να δημιουργήσουμε μια μετάβαση από μια οικονομία η οποία χρειάζεται ήλιο σε μια οικονομία που μπορεί να ευδοκιμήσει και στη σκιά. Ένα τρισδιάστατο σύστημα χρήσης γης, όπου κάθε εκτάριο, κάθε στρέμμα αυτού του συστήματος δημιουργεί σε περισσότερη θρέψη και περισσότερες οικολογικές υπηρεσίες. Θα μου πείτε, αυτή η λύση είναι ιδανική. Θα μπορούσαμε να λύσουμε τα προβλήματά μας άμα την ακολουθούσαμε. Όμως τι συμβαίνει όταν το πλαίσιο δεν υποστηρίζει μια τέτοια μετάβαση? Στις 28 Φεβρουαρίου του 2011, καθώς δουλεύαμε μέσα στο δάσος, είδαμε φωτιές και καπνούς να έρχονται με τεράστια ταχύτητα κατά πάνω μας. Μπροστά στα μάτια μας χαθήκαν μέσα σε 24 ώρες 3,5 εκατομμύρια δενδριλίων 7 και 8 ετών που με πάρα πολύ κόπο είχαν φυτευτεί τα προηγούμενα χρόνια.
Εγώ ο ίδιος έτρεχα για να σώσω τη ζωή μου, καθώς αφήναμε πίσω μήνες και χρόνια δουλειάς. Την επόμενη μέρα, όταν γύρισα σε αυτό το μέρος για να κάνω μια πρώτη αξιολόγηση, είδα αυτή την καμένη γη. Η ψυχή μου ένιωσε άρρωστη. Έχασα την πίστη μου για τον κόσμο. Πραγματικά δεν μας αξίζει να ζούμε, αν η απερισκεψία και η έλλειψη κατανόησης της σημασίας της φύσης και των οικοσυστημάτων μας οδηγούν να καταστρέφουμε όλα αυτά που χτίζουμε. Μετά από μερικούς μήνες το 2011 αποφάσισα να γυρίσω στην Ελλάδα. Άφησα την Ασία και την έρευνά μου εκεί, μετά από 5-5,5 χρόνια και γύρισα στην Ελλάδα, γιατί πίστεψα ότι η Ελλάδα παρέχει ένα πάρα πολύ σημαντικό και ενδιαφέρον πεδίο από κοινωνιολογικής και πολιτικής άποψης, καθώς το 2011 η κρίση ξεδιπλωνόταν με πάρα πολύ γοργούς ρυθμούς και κανένας δεν θα μπορούσε να φανταστεί τι θα επακολουθήσει. Φυσικά τότε η Ελλάδα χτυπιόταν από παντού. Ήμασταν ο μεγάλος τεμπέλης του πλανήτη. Όμως η Ελλάδα που είχα εγώ στα δικά μου μάτια μπροστά ήταν η Ελλάδα της εμπιστοσύνης, της αξιοπρέπειας, της αλληλεγγύης, της συντροφικότητας, της συνεργασίας, ιδίως στους νέους ανθρώπους. Γύρισα στην πατρίδα μου την Αλεξανδρούπολη και μαζί με τους γονείς μου αποφασίσαμε να αναγεννήσουμε τον αρχαίο ελαιώνα της οικογένειάς μας. Η οικογένειά μας ποτέ δεν σταμάτησε να καλλιεργεί τις ελιές, όμως στην ουσία αυτό που κάναμε τα τελευταία 4 χρόνια είναι να δώσουμε περισσότερη προσοχή στη δομή και τη βιολογία του εδάφους, να αναλύσουμε τα εδάφη, ούτως ώστε να καλλιεργούμε με γνώση και να δώσουμε προστιθέμενη αξία στο προϊόν μας, που παρεμπιπτόντως πάει πολύ καλά στην αγορά. Αυτές είναι μερικές εικόνες από το πώς είναι ο ελαιώνας μας σήμερα, όπου ευδοκιμούν και άλλα είδη ζωής, καλλιεργούμε με πάρα πολύ λίγο νερό, προστατεύουμε τα εδάφη και δίνουμε ένα πολύ θρεπτικό προϊόν στην τοπική αγορά και σε μερικές αγορές του εξωτερικού. Μπορεί φυσικά αυτή η προσπάθεια να μην είναι το ίδιο σαν να θες να αναγεννήσεις ένα τροπικό δάσος, όμως αν δείτε και αυτό το τοπίο, οποιοδήποτε τοπίο, μπορεί κάποιος να δει μέσα του αυτή την τρισδιάστατη δομή που σας ανέφερα πριν. Σήμερα ξέρω πάρα πολύ καλά ότι πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια γύρισαν πίσω στη γη και προσπαθήσαν και προσπαθούν ακόμα. Άσχετα αν το πλαίσιο δεν τους υποστήριξε, γιατί αυτοί οι άνθρωποι αντιμετώπισαν πολύ σημαντικούς τείχους. Τον τείχο της έλλειψης καινοτομίας στην Ήπεθρο. Είχανε να τα βάλουν με τις παλιές νοοτροπίες. Τον τείχο της έλλειψης ενός σαφούς πολιτικού πλαισίου που να υποστηρίζει την αναγεννητική γεωργία. Μια γεωργία που βασίζεται στους ανθρώπους και όχι στις μηχανές. Μια γεωργία η οποία σέβεται το έδαφος, το νερό και τους φυσικούς πόρους. Μια γεωργία που σέβεται το πεπτικό μας σύστημα και εν τέλει το διατροφικό μας πληθυσμό, πολιτισμό ως κοινό αγαθό. Το τρίτο εμπόδιο που βρήκαν αυτοί οι άνθρωποι ήταν η έλλειψη χρηματοδότησης. Γιατί οι τράπεζες εδώ και 10 χρόνια περίπου δεν δίνουν δάνεια για την επιχειρηματικότητα των νέων, ιδίως της Ηπέθρου. Υπάρχουν και άλλα κενά, όπως για παράδειγμα η πολιτική εκμετάλλευση των επιδοτήσεων, όπου το 85% των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων στην Ελλάδα πηγαίνει μόνο στο 15% των αγροτών. Γιατί το 85% των αγροτών είναι μικρής κλίμακας και στην ουσία αυτές οι επιδοτήσεις είναι ψίχουλα. 85% πάει σε ζεστό χρήμα για να αγοράζουν οι πολιτικοί ζεστούς ψήφους, ενώ μόνο 15% πηγαίνει σε υποδομές για την περιφέρεια. Και όταν αγνοείς την περιφέρεια, το πιο παραγωγικό σου κομμάτι στην οικονομία, τότε αυτή αντιδρά. Αυτοί οι άνθρωποι είναι οι πιο παραγωγικοί άνθρωποι της κοινωνίας μας, αλλά συγχρόνως οι αγρότες έγιναν και οι λιγότερο παραγωγικοί άνθρωποι της κοινωνίας μας. Όχι γιατί είναι τεμπέληδες, αλλά επειδή ο κόπος τους δεν μεταφράζεται σε κέρδος και σε ωφέλη μέσα στο εξορυκτικό οικονομικό πλαίσιο που περιέγραψα πιο πριν. Αυτή εδώ η θλιβερή εικόνα, όπου οι πληθυσμοί της Ηπέθρου πετάνε τα πορτοκάλια τους και οι πληθυσμοί της πόλης τα μαζεύουν από το δρόμο, είναι η πιο γλαφυρή απεικόνιση της αποτυχίας αυτού του εξορυκτικού οικονομικού μοντέλου. Φυσικά, στην πολιτική διαχείριση της κρίσης δεν είναι το μόνο πολιτικό έγκλημα ή χάος που είδαμε τα τελευταία χρόνια. Αυτό που απαιτείται σήμερα από τη γενιά μας είναι ένα νέο πλαίσιο, το οποίο θα δημιουργήσει ένα νέο αφήγημα. Από το περιβάλλον να περάσουμε στον οίκο. Από την αγορά ως χώρο συναλλαγής να περάσουμε στην αγορά ως χώρο συμμετοχής και δημοκρατίας. Από την εμπεριευματοποίηση να περάσουμε στα κοινά αγαθά. Από τις κάθετες ιεραρχίες να περάσουμε στα οριζόντια δίκτυα.
από την επίπλαστη απώλεια ή λιτότητα να περάσουμε στη δίκαιη διανομή. Από το έδαφος ως βρωμιά να περάσουμε στο έδαφος ως ζωντανό πόρο. Από τον νόμο της εκμετάλλευσης να περάσουμε στον νόμο της επιστροφής. Και εν τέλει από τα απόβλητα να περάσουμε στην ανακύκλωση. Γιατί όμως δεν το έχουμε δει όλα αυτά τα χρόνια? Γιατί όλα αυτά τα χρόνια δεν δώσαμε ποτέ την πραγματική μάχη? Αυτό που συμβαίνει στην ελληνική κοινωνία τις τελευταίες εβδομάδες είναι η δημιουργία ενός καινούριου, νέου συστήματος αξιών, το οποίο δεν είδαμε τα τελευταία χρόνια. Μπορεί να χάσαμε πολύ από το IQ, το εγχώριο IQ που έφυγε τα τελευταία χρόνια για να πάει στο εξωτερικό, όμως στους τελευταίους μήνες έχουμε αρχίσει να προσελκύουμε IQ από άλλες χώρες, οι οποίες έρχονται εδώ οι άνθρωποι συνειδητά για να βάλουν πλάτες στη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης. Αυτή τη στιγμή οι τεμπέληδες του κόσμου, αυτή η μικρή, η πιο φτωχή χώρα του κόσμου, δημιουργεί μια νέα ηθική για την Ευρώπη. Και αξίζει να το αναγνωρίσουμε αυτό το πλαίσιο. Η προηγούμενη διαφάνεια που σας έδειξα από τη μετάβαση από το εξορρυκτικό μοντέλο στο αναγεννητικό θα μπορούσατε να το πείτε ουτοπικό. Όμως εγώ νομίζω ότι είναι αναπόφευκτο. Και πάρα πολλοί άνθρωποι, ιδίως νέοι άνθρωποι, αυτοί οι άνθρωποι που δημιουργήσαν τα δίκτυα αλληλεγγύης και τις κοινωνικές δομές από το μηδέν τα τελευταία χρόνια, είναι αυτά τα ζωντανά κύτταρα τα οποία είναι η καλύτερη μαγιά για να την πραγματώσουν αυτή τη μετάβαση. Αυτή η επιστροφή στα κοινά. Η από κοινού συμμετοχική χαρτογράφηση και καταγραφή των λιγοστών πόρων που έχουμε είναι η μεγαλύτερη σοφία που παράγουμε σήμερα εμείς εδώ, στην Ελλάδα. Και δεν το λέω αυτό για να δημιουργήσω μια μικρή μαγική εικόνα για τους Έλληνες. Έχουμε συνηθίσει από αυτές. Το λέω γιατί εύχομαι αυτά τα λόγια να βοηθήσουν, να συμβάλλουν στη δημιουργία ενός νέου αφηγήματος που βάζει στο κέντρο τον άνθρωπο και τον πλανήτη. Και σε αυτό το νέο πλαίσιο έχουν ρόλο και λόγο όλοι. Δεν είναι μόνο η δουλειά των βιολόγων και των οικονομολόγων. Χρειάζονται και αρχιτέκτονες, designers, δημοσιογράφοι, φωτογράφοι, πολιτικοί, καλλιτέχνες, ακόμα και οι απόφοιτοι της Παντίου, που φαντάζομαι στο εξορρυκτικό μοντέλο της οικονομίας οι περισσότεροι από εσάς είστε άνεργοι σήμερα. Ίσως υπάρχει χώρος και για τους πρόσφυγες, αρκεί να τους δούμε μέσα από αυτό το πλαίσιο. Θα ήθελα να κλείσω αυτή την ομιλία θυμούμενος τα λόγια με τα οποία έκλεισα την προηγούμενη μου ομιλία στο TEDx του Πανεπιστημίου Μακεδονίας πριν από 2,5 χρόνια. Ο κόσμος μας δεν ήταν ποτέ χειρότερος από σήμερα, αλλά ποτέ δεν ήταν και καλύτερος. Δεν αξίζει να λέμε ότι είναι άρρωστος, η ανθρωπότητα είναι άρρωστη, αλλά πρέπει εμείς να γίνουμε το ανασωπητικό σύστημα του πλανήτη και της ανθρωπότητας. Η καταστροφή του πλανήτη είναι αναστρέψιμη. Η αποδόμηση της Ελλάδας είναι αναστρέψιμη. Και η δική μας η γενιά ίσως να είναι η τελευταία που έχει τη δυνατότητα να τολμήσει την υπέρβαση και τη μετάβαση για τον πλανήτη. Και ίσως η Ελλάδα σήμερα να είναι ο πιο γόνιμος χώρος, ούτως ώστε η μετάβαση για την αναγεννητική οικονομία να γίνει πραγματικότητα. Το νέο πλαίσιο είμαστε εμείς. Το νέο πλαίσιο είναι εδώ. Σας ευχαριστώ.